Καλημέρα. Συμμετέχω σε ένα πρόσκληση για το να μαθαίνω ελληνικά. Και σήμερα είναι η μέρα 30 και πρέπει να κάνω μια βίντεο. Και εγώ δεν ξέρω τι να πω σε ένα βίντεο. Αλλά χτες έγινε το δημοψήφισμα της Αγγλίας και μπορώ να πω λίγες λέξεις γι' αυτό, λίγες φράσεις γι' αυτό. Μου φαίνεται, μου φάνηκα σαν το δημοψήφισμα της Ελλάδας, όπου τα μέντια δεν ήξεραν ή δεν κατάλαβαν τι σκέφτει ο κόσμος βέβαια και όλους είπαν η Αγγλία δεν θα αποφύγει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι αρκετό αποτέλεσμα, αλλά δεν θα αποφύγει. Και σήμερα βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Το όχι είχε αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα, πάνω από εκατομμύριο ψήφις. Και νομίζω είναι έτσι. Τα μέντια δεν καταλαβαίνουν πια τον κόσμο ή κάνουν γκάλωπ που δεν είναι που I want to say that don't mirror τη πραγματικότητα. Δεν ξέρουν αν πρέπει να κάνουν γκάλωπ με το τηλέφωνο ή στο ίντερνετ. Εγώ δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει πια πού θα βρίσκει, πού θα βρει τον κόσμο και ένα representative μέρος του κόσμου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ξέρετε ότι συμμετέχω στο DiEM25 και εμείς δεν θέλαμε το Brexit γιατί φοβούμε ότι θα υπάρχουν και άλλα έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μετά από μια νίκη σαν αυτή, οι ξενοφόβοι και άλλοι κακοί μέρη του πληθυσμού θα έχουν εύκολο παιχνίδι και θα κυβερνούν. Εγώ φοβάμαι. Ελπίζω ότι θα είναι διαφορετικά, αλλά στην Αγγλία τον βλέπω και τώρα. Ευχαριστώ.